Τα ΚΚΕ, αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ όπως είμαστε και πριν όλο το διάστημα της διεκδίκησης αυτού του χώρου. Έχουμε διαφωνήσει ριζικά με την κυβέρνηση, με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με όλη αυτή την απόφαση που πήραν να παραχωρήσουν όλες αυτές τις εκτάσεις στη Λάμδα, στο Λάτσι, τέλος πάντων, να μην λέμε αυτός είναι, και όλοι οι συνεργάτες του, οι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί του, για να κάνουν καζίνο, ουρανοξύστες, βίλες εδώ, χλιδάτες, πολυτελείας, και ξεσπιτώνουν, όπως είπε εδώ και ο πρόεδρος προηγούμενα, αθλητές, σωματεία και το λαό της περιοχής, αλλά και όλη της Αττικής, που ερχόταν εδώ να αθληθεί, να περπατήσει, να τρέξει, για να έχει ευζοία, να το πούμε έτσι. Δυστυχώς, οι ελεύθεροι χώροι, όσοι έχουν απομείνει, παραχωρούνται στο μεγάλο κεφάλαιο για επιχειρηματική δράση. Εδώ το ελληνικό, πιο πάνω ο Φρίσβος που χθες πέρασε πάλι νομοσχέδιο που δίνεται σε έναν άλλον εφοπλιστή. Παρακάτω εδώ όλο το παραλιακό μέτωπο έχει δοθεί για επιχειρηματική δράση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική είναι ξένη με τα συμφέροντα του λαού, με την ανάγκη να αθληθεί, να πάει στην παραλία, να κάνει το μπάνιο του, να είναι δωρεάν και ελεύθερη η πρόσβαση του λαού σε αυτό το παραλιακό μέτωπο. Δυστυχώς, από τώρα και πέρα, όλο και λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, γιατί δίνεται για επιχειρηματική δράση. Δεν πρέπει να το επιτρέψει ο λαός. Δεν πρέπει να συμβιβαστεί, να κλείνεται στο δωμάτιό του, στο διαμέρισμά του, στο σπίτι του. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτούς τους ελεύθερους χώρους. Ανήκουν στο λαό. Αυτό θα πρέπει να είναι το σύνθημά μας και αυτό θα πρέπει να είναι ο αγώνας όλων μας. Εμείς σαν ΚΚΕ κάναμε πολλές παρεμβάσεις και στη Βουλή, αλλά και εδώ στην περιοχή. Η οργάνωση εδώ της περιοχής του Νότιου Τομέα έχει βγάλει αρκετές ανακοινώσεις ενημερώνοντας τον λαό για το τι πρόκειται να γίνει εδώ στην περιοχή. Κεντρικά το ΚΚΕ έχει ασχοληθεί πολλές φορές. Ο γραμματέας του κόμματός μας στη Βουλή έχει μιλήσει για το θέμα του ελληνικού, δίνοντας μια μεγαλύτερη, να το πω έτσι, βάση σε αυτό που γίνεται εδώ ενάντια στο λαό. Πρόσφατα κάναμε 2 φορές τροπολογίες για τον Άγιο Κοσμά, προκειμένου να παραμείνει ο χώρος, να αναβαθμιστεί, να είναι μέσα στα αθλητικά σωματεία και οι αθλητές συνδρομής και να μην ξεσπιτωθούν. Δυστυχώς οι απαντήσεις, ιδιαίτερα τελευταία του Υπουργού Αθλητισμού, ήταν προκλητικές, γεμάτο ψέματα, ότι δήθεν έχει διασφαλίσει τους αθλητές, έχει διασφαλίσει τα σωματεία και ότι υπάρχει συμφωνία, λέει, όλων αυτών με το Υπουργείο για όλη αυτή την επένδυση. Είναι ψέματα, εδώ οι διαμαρτυρίες είναι πολλές. Υπόμνημα είχαμε προχθές από το Σωματείο των Γυμναστών Προπονητών, αλλά και από άλλα σωματεία τα οποία μας έστειλαν αυτή, μεταξύ αυτών και εσάς, που μας έστειλαν το υπόμνημα διαμαρτυρία, και αυτό θα το καταθέσουμε στη Βουλή, αλλά να ξέρετε ότι οι δεσμεύσεις τους είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό και ο Λάτσης βγήκε και χαιρέτησε και την κυβέρνηση Σαμαρά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση τώρα του Μητσοτάκη για αυτή την απόφαση να παραχωρήσουν τον χώρο για δραστηριότητα επιχειρηματική. Οι δεσμεύσεις λοιπόν της κυβέρνησης, όποια κι αν είναι, είναι αυτές. Άρα λοιπόν πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο καθένας και να είναι και κριτήριο ψήφου όλων εσάς που στερείστε και αυτό το χώρο που χρόνια τώρα έρχεστε και περπατάτε και τρέχετε και αθλείστε. Πρέπει να είναι κριτήριο λοιπόν οι εκλογές, να στηρίξετε το ΚΚΕ που αντιδρά, που συγκρούεται, που διεκδικεί ελεύθερο χώρο για τον λαό. Καλή δύναμη σε όλους και συνέχεια το αγώνα. Μην κάνετε πίσω. Με αισιοδοξία και με προσπάθεια να ενημερωθεί όλος ο κόσμος και να είναι εδώ στον αγώνα ενάντια σε αυτό που μας παίρνουν, δηλαδή το τελευταίο χώρο. Ελεύθεροι χώροι ήταν, που είναι πολύ λίγοι.
τους παίρνουν και αυτούς. Εδώ τόνοι τσιμέντων θα γίνουν. Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στεγασμένοι χώροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα αλλάξει συνολικά το τοπίο. Μπορούμε να το ανατρέψουμε, μπορούμε να τα σταματήσουμε. Αρκεί ο λαός να το αποφασίσει. Εμείς αυτό θέλουμε, ο λαός να πιστέψει ότι έχει δύναμη και να φέρει τα πάνω κάτω. Μαζί με τον ΚΚΕ που θα είμαστε εδώ πάντα μαζί σας. Ευχαριστώ.